Καλησπέρα με μονωμένα περιστατικά. Είμαστε 3/4 διέξοδο αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό στα Εξάρχεια. Σας αρέσει αυτή η πόλη στο ποιητή! Να την ανάψουμε! Σύντροφισσα, σύντροφε, εξεγερμένη Ελλάδα, εμείς οι πιο μικροί από αυτή τη γωνία του κόσμου σε χαιρετάμε. Δέξου τον σεβασμό μας και τον σεβασμό μας για αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις. Από μακριά μαγούμενουμε από σένα. Ευχαριστούμε. Η φρικτή ανάμνηση, 6 Δεκέμβρη, Μεσολογγίου και Τζαβέλα. Αίμα, η τελευταία εικόνα πριν κυριαρχήσει η οργή. Αθώοι, δημοσιογράφοι, αθώοι, αστυνομικοί, αθώοι, δικαστικοί υπάλληλοι, αθώοι, επιβόλυπτοι πολίτες, εκδίκηση. Και αν πρόκειται να αφήσουμε να καεί η Αθήνα και η αστυνομία είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την κατάσταση, που κανονίποτε είναι η μόνη επόμενη, το επόμενο βήμα για την προστασία κάποια τάξη είναι η ενοπλισμό. Δεν ήταν μόνος αυτός που πυροβόλησε. Είχε μαζί του κι άλλους αφανείς δήμιους. Είχε μαζί του τους ενάρετους. Η δήμη
Και μέχρι τα 18 νόμιζαν πως μέχρι το μέρος τους. Άριστη διαγωγή, άριστη βαθμή, πτυχία σε ξένες γλώσσες. Ξέρετε, όλα αυτά τους κάνουν να σε λένε καλό παιδί, εννοώντας πως θα μπει σε μια καλή σχολή, θα αποκτήσεις μια καλή δουλειά, θα κάνεις μια καλή οικογένεια, θα είσαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, θα πηγαίνεις το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και τις Κυριακές εκδρομή με το αυτοκίνητο. Μόνοι τους όμως έσκαψαν το λάκκο τους. Χρειαζόταν ένα γερό χαστούκι για να ξυπνήσω. Και να το. Λυπάμαι αγαπητοί μου, αλλά θα με βρείτε πάλι απέναντί σας. Είμαι μόνο 1,70 και 55 κιλά. Δεν έχετε ιδέα τι μπορώ να κάνω όμως.